Πόσα πολλά πράγματα έχουμε μοιραστεί τα τελευταία χρόνια όλοι μαζί. Από τη γέννα μου, την εγκυμοσύνη μου με τη Λιδία, τη βάφτισή της, τον ερχομό του δεύτερου μας παιδιού, τη γέννηση του Χρήστου, τη βάφτισή του, τα γενέθλια όλων μας που είναι πάρα πολύ σημαντικά για εμάς και τα χαιρόμαστε κάθε χρόνο. Για όλους μας, τις μετακομίσεις που έχουμε κάνει, στιγμές, τον γάμο μας, μαλλιά, 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 vlog μας φυσικά, όπως κάθε χρόνο, τα καλοκαίρια μας, πάρα πολλές όμορφες στιγμές, διατροφή, κιλά πάνω κάτω, προσπάθειες, νύχια, καθημερινότητα, σούπερ μάρκετ, ό,τι θες. Τόσο πολλά πράγματα όλοι μαζί. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Όσοι είδατε στο προηγούμενο βιντεάκι και στο τέλος, είχα βάλει αμυγδαλέλαιο στα μαλλιά μου και αυτά ξέρεις είχα δείξει. Οπότε σήμερα το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν λούσιμο. Και τώρα το δεύτερο πράγμα που κάνω είναι πρωινό στα παιδιά. Τους κάνω αυγοφετούλες. Χτύπησα μπουλάκι με γαλατάκι και τα λοιπά. Και τους τα έχω κόψει και μικρά φετάκια. Και θα τους βάλω και μέλι από πάνω. Αυτό θα είναι το πρωινό τους. Εδώ πέρα στο αντικολλητικό. Χωρίς λάδια, χωρίς τίποτα. Έτοιμο λοιπόν το πρωινό τους και για σήμερα. Τους αρέσει πάρα πολύ. Τους αρέσουν γενικά οι αυγόφετες. Οπότε, όταν το έχουν για πρωινό, τρελαίνονται. Φτιάξα τα μαλλιά μου. Τα έκανα απλά με το πιστολάκι λιγάκι, να μην είμαστε την ξεμαλιασμένη πάλι. Έτσι, για λίγο για την αλλαγή. Γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιώ θερμότητες και τέτοια. Βάφτηκα λιγάκι, έτσι, πολύ λίγο. Και λέω να γυρίσω ένα βιντεάκι, το οποίο είναι να σας δείξω κάποια πράγματα του γάμου, το φόρεμα του γάμου, το τι θα φορέσει ο νέος, τις προσκλήσεις, τέλος πάντων αυτά που έχουμε ήδη. Και τα υπόλοιπα που θα έρθουν και μετά θα σας τα δείξω και αυτά σε εκείνο το βίντεο, απλά θα το συνεχίσω το βιντεάκι να γίνει ένα. Και αντί γι' αυτό, κάθομαι και κάνω TikTok. Και παράλληλα δουλειές, εντάξει, κάνω και τις δουλειές μου εννοείται. Αυτά, τα ωραία. Αλλά τώρα θα ξεκινήσω να γυρίσω το βιντεάκι. Γιατί πρέπει να το γυρίσω, γιατί σε λίγο, βασικά τι σε λίγο, έχουμε ξεκινήσει γιατί και δίνουμε προσκλήσεις. Δύο τις έχουμε, τρεις τις έχουμε δώσει ήδη. Δεν γίνεται, πρέπει να ξεκινήσω να σας τα δείχνω. Οπότε πάω να κάνω τα γυρίσματα για εκείνο το βίντεο που θα το δείτε εσείς σε μετά το άμα. Έκανα και ένα καφεδάκι. Έχω βράσει και αυγουλάκια. Είναι, πώς είναι, 10 αυγουλάκια. Έχω κάνει και σπανακόριζο. Ο Ανέσης έχει φαγητό από χθες. Εγώ με τα παιδιά θα φάμε σπανακόριζο. Έχω σκάσει. Άπλωσα πλυντήριο. Σφουγγάρισα αφού φάγαμε μεσημεριανό γιατί δεν είχα προλάβει νωρίτερα. Τώρα έχω βάλει το Χρήστο για ύπνο. Μαλλί το πιάσα πάνω να το κάνω χάλια. Τέλος πάντων γιατί έσκασα. Και τώρα έφτιαξα μια κρύα σοκολάτα να πιω το απόγευμα. Αυτά. Κοίτα εδώ. Έστω. Το πιάνεις λίγο για να κάνεις τις δουλειές σου και μετά χαλάει. Γι' αυτό εγώ δεν κάθομαι να το φτιάξω, τέλος πάντων. Έφτιαξα μετά και μια κρύα σοκολάτα αργότερα να πιω. Και αυτά για σήμερα. Και πάμε στην επόμενη μέρα. Σηκωθήκαμε και ξεκινήσαμε να ετοιμαζόμαστε. Ετοίμασα εδώ πέρα τα ζουζούνια. Πάμε να κάνουμε ψώνια. Πάμε στα σούπερ, πάμε και τη βόλτα μας. Θα περπατήσουμε μέσα στην αγορά. Και εδώ πέρα και εγώ έτοιμη. Θέλω να πάω να πάρω και ένα δωματάκι που μου έχει έρθει. Αυτά. Και σας παίρνω μαζί μου λιγάκι. Είχε κόσμο, οπότε δεν μπορούσα να σας δείξω πάρα πολλά πράγματα. Πήγαμε και λαϊκή, δεν με ενθουσίασε τίποτα, ήταν λίγο ψιλοχαλασμένα εκεί και τα λοιπά. Πήγαμε και πήραμε και στον Ερμή πράγματα από εδώ πέρα από το pet shop που ερχόμαστε και το παίρνουμε κάθε φορά. Εδώ πέρα η Λιδία ενθουσιάστηκε με τα πουλάκια.
Πήγαμε Λαϊκή, δεν βρήκα κάτι ιδιαίτερο, πήγαμε Μανάβικο, μετά πήγαμε και πήγαμε και του Ερμή πράγματα και τώρα το βάζουμε στο αυτοκίνητο, είχαμε πάει με τα πόδια, λοιπόν, ας τσάντα μου και τώρα πάμε στα σούπερ. Σήμερα ψώνισε ο Χρήστος και η Λιδία, όχι εμείς, ψωνίσαν τα παιδάκια μας σήμερα, χαμούλης. Πήγαμε Lidl, πήγαμε Μαρκετίν, ήρθαμε Σκλαβενίτη. Χόρευε τόση ώρα και κουράστηκε, χόρευε μέσα με τη μουσική σου Σκλαβενίτη. Πάμε τώρα στην πεθερά μου που είχε γενέθλια, της έχουμε πάρει δύο κούπες πολύ ωραίες, έτσι για δωράκι. Έχουν περάσει τη γενέθλια της πριν κάτι μέρες τέτοια και δεν της είχαμε πάρει κάτι και τώρα που βρήκαμε ευκαιρία, ήρθαμε και πήραμε δύο κούπες, που είναι η πάντα ζεστό καφεδάκι. Να πίνει το καφεδάκι της και να μας σκέφτεται. Της πήραμε από το Σκλαβενίτη αυτή εδώ πέρα την κούπα. Αυτή εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι ανάγλυφη. Για να πίνει το καφεδάκι της. Και της πήραμε και αυτή την κούπα. Λιγότερη δουλειά, περισσότερος καφές που γράφει επάνω. Είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι μεγάλη κούπα. Και περάσαμε και από ένα ζαχαροπλαστείο. Καλά πήρα και δύο τέτοια έτσι για τα μικρά. Και της πήρα ένα γλυκάκι με κεράκι, της είπαμε το happy birthday και τα λοιπά, πήγαμε να τη συναντήσουμε και στη δουλειά της πήγαμε, να της κάνουμε έκπληξη. Αυτά, εδώ πέρα έχει τα γατάκια που τα βλέπει η Λιδία συνέχεια και τα χαϊδεύει, αυτό είναι πανέμορφο, έχει διαφορετικά ματάκια και είναι και άλλα εννοείται και αυτό εδώ. Έχει και άλλα δύο, θα σας τα δείξω τώρα. Και έχει και άλλα, αλλά δεν καθόντουσαν, τρέχανε. Πήγαμε, τη σβήσαμε το γλυκάκι. Πώς μου τζουρώθηκα, έχω υδρώσει και έχω μου τζουρωθεί, τι ήθελα και βάφτηκα. Τέλος πάντων, της δώσαμε και τις κούπες έτσι δωράκι. Αυτά. Και τώρα γυρίσαμε σπίτι, θα κάτσω να σας κάνω στο supermarket haul όλα τα ψώνια, ένα ξεχωριστό βίντεο γιατί είναι πάρα πολλά, έχουμε πάει Σκλαβενίτη, έχουμε πάει Lidl, έχουμε πάει Marketing, πήραμε πράγματα για τον Ερμή και από Μανάβη κολλάει εκεί, εντάξει, δύο πράγματα, αλλά θα σας τα κάνω όλα τα ψώνια σε ένα άλλο βίντεο, γιατί εδώ πέρα θέλω να συνεχίσω vlog όλη τη μέρα και θα βγει τεράστιο μετά. Και θα βγούμε και το απόγευμα, πάμε σε ένα φίλο μας και θα πάρω μαζί μου και να φτιάξω και ψωμάκι και αυτά. Θα σας πω γιατί θα το κάνω εκεί. Χρήστος. Τον άφησε μόνο του η Λιδία. Μην πάει και του κάνει παρέα. Τέλος πάντων. Οπότε θα σας τα πω μετά. Πάω να κάνω το supermarket haul και θα επανέλθω μετά εδώ πέρα στο βλογκάκι μας. Έκανα το supermarket haul. Ξέχασα και τη δουλειά στο κεφάλι. Καλά πάει αυτό. Λοιπόν, πάω να κάνω ένα ντουζάκι, να κάτσουμε να φάμε τώρα κάτι για μεσημέρι. Δεν μπορώ να το στερεώσω, δεν σε δω τώρα. Να κοιμηθεί τώρα για μεσημέρι. Είχαμε πάρει και νερό, τέλος πάντων, να κοιμηθεί και λίγο ο Χρήστος. Καμιά ωρίτσα, για το απόγευμα θα ξαναβγούμε. Θα φτιάξω ψωμάκι να το ψήσουμε σε ένα φίλο μας πάνω. Γιατί δεν χωράει γάστρα στο φουρνάκι που έχουμε εμείς. Όσοι ξέρετε, ο φούρνος έχει χαλάσει εδώ πέρα από το σπίτι. Από την πρώτη μέρα δεν είχαμε φούρνο. Έτσι είναι τώρα τα βλογκάκια. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχω και την μπλούζα μου εδώ πέρα που θα πάω να κάνω μπάνιο να αλλάξω. Δηλαδή, εντάξει, και αδειάζω και την τσάντα μου από τα πράγματα. Περιμένετε τώρα. Τι θες βρίσκεις εδώ μέσα, ειλικρινά. Στυλό. Αδειάζω λίγο την τσάντα μου γιατί μετά θα γίνεται χαμός. Λοιπόν, έτσι λίγο να το ξεχάσω. Πήγα και πήρα και ένα δεματάκι που μου ήρθε και... Αν εσύ μιλήσω στο τηλέφωνο, δεν θα μιλήσω ποτέ. Λοιπόν, μου ήρθε ένα δεματάκι από συνδρομήτρια. Ήθελε να μου κάνει ένα δώρο για το γάμο. Και απευθύνεται για κατευθύνω σε μια σελίδα, τέλεξη πρέτσι από τη σελίδα και μου στείλε μήνυμα και συνανεθήκαμε τι δώρο θέλω, είχε τρέσες, είχε αλογουρές και διάφορα τέτοια και μου πρότεινε καλύτερα την αλογουρά. Εν τω μεταξύ είχα πάρει πριν λίγο καιρό μια αλογουρά, θυμάστε, σε σχέση με αυτό
Ήταν μισό μαλλί. Θα τη συγκρίνουμε στο τέλος του βίντεο σε κάποια φάση, να έχω λίγο χρόνο. Θα βγάλω αυτή δίπλα με την άλλη που είχα πάρει εγώ. Το έχω ανοίξει και το έχω δει, sorry. Είναι αυτή εδώ. Σε σχέση λοιπόν με αυτή που μου έκανε τώρα δώρο, είναι ούτε μισό μαλλί εκείνη που είχα πάρει εγώ. Λοιπόν. Και το σκέφτηκε είτε για χτένισμα για το γάμο, είτε να τη χρησιμοποιώ γενικά. Έχει κάποια διαφορά στο χρώμα, αλλά θα τα ξαναβάψω γιατί πάλι έχει ξεθοριάσει. Θα κάνω κι εγώ ένα τεσάρι σαν αυτή εδώ πέρα την αλογούρα. Δείτε μαλλί. Αυτή έχει πιο πολύ μαλλί και από μένα τώρα, δηλαδή εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Σοκ. Έχει πάρα πολύ μαλλί. Τόσο μαλλί δεν ξέρω αν έχω ούτε εγώ. Και είναι και πάρα πολύ μακριά, είναι στα 80 εκατοστά. Την κάνεις και ίσια και μπούκλες και ό,τι θες. Την ισιώνεις, βάζεις δηλαδή κανονικά την ισιωτική σου κτλ. Είναι πολύ μακριά. Εντάξει, έχω πάθει σοκ. Ανυπομονώ να τα βάψω τώρα ένα τεσάρι πάλι τα μαλλιά μου σε λίγο καιρό. Δείτε εδώ. Πού να φανεί καλύτερα. Ω, καλά. Εντάξει, κατευθείαν έστειλα μήνυμα και στη σελίδα και στην κοπέλα που μου την έκανε δώρο. Για κάποιους μπορεί να μην είναι κάτι, να μην τους αρέσουν γενικά αυτά, να το θεωρούν κάτι χαζό. Για μένα είναι κάτι πάρα πολύ έτσι ωραίο. Ο καθένας του αρέσει κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν τη χρησιμοποιώ συνέχεια. Εντάξει, λίγο κόλλησα τώρα πρώτη μέρα και τα λοιπά. Οκ. Okay. Γενικά με πιάνουν και μικρανίες, δεν είμαι για πολλά-πολλά. Με αλογορές και τέτοια. Αλλά για μια ωραία φωτογραφία, ξέρω εγώ, για μια βολτούλα, για κάτι διαφορετικό, για έτσι να θυμηθώ πώς είναι λίγο το μακρύ μαλλί, ας πούμε, είναι ωραίο. Τώρα θα δείξει, μπορώ να τη χρησιμοποιήσω και στο γάμο, δεν ξέρω, γιατί δεν θέλω να έχω μικρανία εκείνη τη μέρα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ σαν δώρο, το καταχάρηκα, θα το φοράω όσο πιο συχνά μπορώ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά και υπομονή μέχρι να μακρύνει το δικό μου το μαλάκι. Το χειμώνα θα ζεσταίνομαι πολύ με αυτό, θα με ζεσταίνει να μην κρυώνω. Και εδώ πέρα λίγο σαν ψωνισμένη δεν είμαι, απλά το χάρηκα λίγο ρε παιδιά, εντάξει, όταν κάνεις αλλαγές και αυτά, είπαμε το τίμημα είναι αυτό το πράγμα, το κοντό μαλλί, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά από εδώ και πέρα, μιας και θυμήθηκα πως είναι και με μακρύ μαλλί, ορίστε, μόνο θεραπείες όπως κάνω, τα κουρεματάκια μου, μόνο σκούρο χρώμα και ναι, να μακρύνει το δικό μου το μαλάκι. Μετά έφτιαξα και ψωμάκι εδώ πέρα, το έβαλα στη γάστρα, ναι, έβαλα και σουσαμάκι από πάνω, τέλειο, τέλειο. Καταστράφηκα, τώρα θα βάζω παντού την αλογούρα. Δεν γίνεται, τώρα έχω συνηθίσει, τέλος, τώρα πάει συνήθισα, δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται, άνοιξε λίγο. Να μην θες να τη βγάλεις. Θα τα μακρύνω εγώ τα μαλάκια μου, θα τα κάνω έτσι μακριά. Να μην μου έρχεται αυτή η αίσθηση, να μην μου λείπει. Λοιπόν, έτσι όπως βλέπετε, φύγαμε. Είχα πάρει μαζί μου και φρουτάκι. Εντάξει, αγαπημένο του αρισταφίδα, το οποίο θα το παίρνω συνέχεια. Εδώ πέρα είχα πάρει και στο Χρήστο το γαλατάκι του, τους είχα πάρει και κάτι κουλουράκια. Γενικά, τους είχα πάρει πραγματάκια μαζί και περάσαμε το απογευματάκι μας πάρα πολύ ωραία. Και εδώ πέρα ψινόταν και το ψωμάκι. Θα σας το δείξω τώρα σε λιγάκι και ψημένο. Αυτά γενικά κάπως έτσι. Εδώ πέρα είναι ψημένο. Βγήκε τέλειο, πεντανόστιμο. Άφησα και λίγο ψωμάκι στο φίλο μας. Το υπόλοιπο το πήρα για το σπίτι. Ναι. Και θα ξαναφτιάξω εννοείται. Γιατί βγαίνει φοβερό. Και άλλο να το φτιάχνεις στο σπίτι σου και άλλο να το παίρνεις απ' έξω. Είναι πιο ωραίο στο σπίτι. Φεύγουμε. Όχι, στα σκοτάδια, πολύ σκοτάδια. Τόσο κρατήσαν τώρα τα μικρά ενέργεια και όλα αυτά. Πάμε σπίτι να τα βάλουμε για ύπνο. Αυτά. Έχει πάει 9.30 ώρα, οπότε είναι η ώρα τους. Κατά πολύ έχει περάσει η ώρα τους βασικά. Την έβγαλα, θέλει περιποίηση. Εντάξει, το δικό μου το μαλάκι, το κοντούλι εδώ πέρα, μια χαρά. Θέλει περιποίηση, θέλει να την πιάνεις έτσι, γιατί μετά άμα μπερδευτεί, πάει. Άμα μπερδευτεί, παιδιά, την έβαψες. Για να ξεμπερδευτεί, παλεύεις αιώνες. Οπότε θέλει πολύ περιποίηση, για να μην σου γίνει κόμπο σε όλο αυτό. Γιατί, ναι,
δεν γίνει διαφορετικά. Λοιπόν, έκατσα, ξεβάφτηκα, επιτέλους να ξεβαφτώ, δεν το μπορώ. Μ' αρέσει έτσι η επιδερμίδα μου να είναι καθαρή, χωρίς μακιγιάζ πάνω και τέτοια. Και έφτιαξα για βραδινό μια σουπίτσα, κρυθαράκι κοκκινιστό. Πολύ νόστιμο, σας έχω πει μου αρέσουν οι σούπες και έτσι για βράδυ τώρα ήθελα να φάω σουπίτσα. Και βγήκε πεντενόστιμο, είχα βάλει και ένα κύβο μέσα κοτόπουλου και της έδωσε πολύ γεύση. Ναι, και σερβίρα στο αγαπημένο μου μπολάκι. Δεν μπορούσα να σας κάνω καλύτερο πλάνο, να φανεί έτσι ωραία, τέλος πάντων. Και έφαγα έτσι ζεστή που ήταν, γιατί μακριώσει δεν μ' αρέσει, ενώ ζεστή είναι πάρα πολύ ωραία. Κάπου εδώ πέρα θα σας αφήσω. Κοιμήθηκα με ημικρανία, μεγάλο μου λάθος, γιατί πίστευα, όπως κάθε φορά, το ίδιο λάθος κάνω, ότι θα μου περάσει, θα κοιμηθώ έτσι λίγο, ίσως με πάρει σε ρίο ύπνος όλη τη νύχτα και δεν ξυπνήσω, αυτό είναι το σκεπτικό μου. Και ότι θα ξυπνήσω και δεν θα έχω ημικρανία. Κοιμήθηκα μία ωρίτσα. Πώς κοιμήθηκα, δεν κατάλαβα, με τέτοια ημικρανία. Τέλος πάντων, ξυπνάω μετά από μία ώρα, χειρότερο πόνο από ότι κοιμήθηκα, από ότι πριν κοιμηθώ τέλος πάντων. Τελικά έπιανα χάπι, μου πέρασε. Δεν πονάω τώρα, έχω πλέον έναν πονοκέφαλο, τώρα είναι πιο ελαφρύ τέλος πάντων, και τώρα δεν μπορώ να κοιμηθώ, οπότε θα πάει 5 το πρωί για να κοιμηθώ. Τουλάχιστον να κάτσω να κάνω μοντάζ. Αυτά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά τη συνδρομήτρια για το δώρο της, για αυτή την υπέροχη αλογούρα. Το μακρύ μαλλί είναι άλλη φάση. Είναι κάτι ωραίο. Πήρα και ιδέα τώρα, ίσως κάποια στιγμή τα κάνω, που τα κάνουν εδώ πέρα κοτσιδάκια και αφήνουν και μαλλί όμως κάτω, ή γενικά να κάνω κοτσίδες και αυτά, αργότερα να μακρύνει λίγο ακόμα, γιατί δεν πιάνονται καλές πλεξούδες, για να βάλω και ψεύτικο πρόσθετο. Και γενικά, τέλος πάντων, ναι, όταν κάνεις αλλαγές, αυτή είναι η, πώς να το πω, δεν βρίσκω τώρα τη λέξη, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Όταν κάνεις ξανθά, κόκκινα και γενικά συνέχεια αλλαγές, το τίμημα, βρήκα τη λέξη, το τίμημα είναι σκοντόμαλλι. Ωραίες οι αλλαγές, ωραίο το ξανθό, ωραίο το κόκκινο, ωραίο όλα αυτά, πολύ ωραίο, αλλά κοντόμαλλι. Δεν πειράζει. Αλλά μετά από κάποια φάση βαριέσαι. Δηλαδή τα κάνεις, αλλά βαριέσαι μετά από κάποια φάση. Εντάξει, 10 χρόνια τώρα και παραπάνω, είμαι συνέχεια εγώ με αλλαγές, χρώματα. Και τώρα το μόνο που θέλω είναι να μακρύνουν και να έχω έτσι μακριά, ωραία, πλούσια μαλάκια. Αυτά. Σας αφήνω. Θα σας πάρω μαζί μου αύριο Κυριακή σε άλλο βλογκάκι. Έτσι, μπανάκι, μήπως πάμε για τα μικρά, γιατί εγώ δεν μπορώ να μπω ακόμα θάλασσα. Θα δείξει τι θα κάνουμε, δεν ξέρω. Θα δείξει. Δευτέρα, εκτός απρόπτου, έχω και νυχάκια. Γενικά αυτά, απλά πραγματάκια. Ηρεμία. Πέρασε γρήγορα και ο Αύγουστος. Παρ' όλα αυτά, έτσι, τις αναποδιές από εδώ από εκεί, ο Αύγουστος πέρασε γρήγορα. Ναι. Έρχεται Σεπτέμβριο, μην αρχίσουμε τα καλώς χειμώνας και τέτοια και πέσουμε όλοι, έτσι. Όχι. Ναι. Αυτά. Τέλος πάντων, εσείς πείτε μου τα νέα σας, πείτε μου και κάτι εδώ πέρα για εσάς, παιδί μου, που είστε. Πολλοί μου γράφετε ήδη ότι επιστρέψετε από διακοπές και βλέπετε τα προηγούμενα βιντεάκια και αυτά. Με τα βλέπετε αναποδιές και γκρίνια, δεν είχαμε τίποτα το ιδιαίτερο. Υπάρχουν και πολύ χειρότερα εννοείται εκεί έξω και εγώ περάσει πολύ χειρότερα στη ζωή μου, δεν είναι τώρα κάτι 5 αναποδιές, απλά
Όταν συμβαίνει κάτι το ένα πίσω από το άλλο, έχει λίγα νεύρα, λίγο αυτό. Θυμώνει στην ουσία που περνά το ένα πίσω από το άλλο και δεν ηρεμεί για λίγο. Αυτό είναι και καλοκαίρι. Έχουμε ακυρώσει πάρα πολλά πράγματα, γι' αυτό τα είχα ψηλοπάρει. Πήγε και σε μια ωραία θεατρική παράσταση ο Ανέστης. Σαν ιστορία του ΠΑΟΚ, ήταν δύο κοπέλες και καλά από ένα ίδρυμα που θέλανε μία στην άλλη να κάνει παρέα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, έχει. Πώς θα σου το πω τώρα, να κάτσω να σας αναλύσω όλη την ιστορία, δεν λέει. Πήγε την είδα όμως ο Ανέστης, ήταν να πάμε όλοι μαζί, αλλά εγώ έχω και το Χρήστο άρρωστο. Οπότε εννοείται δεν πήγα. Τώρα ο Χρήστος είναι μια χαρά. Ευτυχώς. Του Χρήστου του περνάνε όλα εύκολα. Τι άλλο θέλω να σου πω, έχουμε κόψει και την πιπίλα, παιδιά. Πάρλα τώρα τέτοια ώρα. Με πιασε. Έχουμε κόψει την πιπίλα, παιδιά. Σοκ. Ναι, την έχουμε κόψει. Τα καταφέραμε. Εύκολα. 16 μηνών την έκοψε, δηλαδή 16-17 μηνών. Ναι, καλά είναι. Πολύ νωρίς πιστεύω. Πολύ νωρίς. Τη Λυρία την έχει πάρει παραπάνω να κόψει την πιπίλα. Και δυσκολευτήκαμε που το αργήσαμε στη Λυρία. Ενώ τώρα στο Χρήστο, απλά μια μέρα που τις έχασε τις πιπίλες του, γιατί τις χάουν τα παιδάκια τώρα και ψάχνουμε πιπίλες, έτσι. Είχαμε μείνει με τρεις τελευταίες. Χάνει την πρώτη κάπου μες στο δωμάτιο, μες στο σπίτι. Χάνει τη δεύτερη. Χάνει την τρίτη. Δεν έκατσα να ψάξω ούτε μία. Τις έχανε μόνο του σταδιακά. Και κάποια στιγμή δεν υπήρχε τέταρτη να την δώσω. Άρα, αφού ο Χριστάκο μου τις έχασες και τις δύο σου πιπίλες, δεν υπάρχει τώρα πια άλλη. Κάπου κρυφτήκανε μέσα στο σπίτι. Και έτσι, παιδιά, κόπηκαν οι πιπίλες. Τόσο απλά. Και τις έχω και τις τρεις, εννοείται. Τις έχω στο ντουλάπι. Σας βγάλω εδώ πέρα φωτογραφία να τις δείτε. Θα τις κρατήσω ενθύμιο, γιατί είναι. Έτσι το. Μου έρχεται να το κρατήσω ενθύμιο. Αυτά. Οπότε έχω και αυτό το νέο να σας πω. Ναι. Ότι κόψαμε πιπίλα. Πόσο μηνών ήταν, πόσο χρονών ήταν το παιδάκι σας όταν κόψατε πιπίλα. Απορία το έχω. Η Λυδία πρέπει να ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, μετά τα τρία. Άργησε. Κυρίως τον ύπνο την ήθελε, καλά την έφτιανε μετά, αλλά την ήθελε και σε φάσεις γκρίνιας και αυτά. Και τώρα ο Χρήστος που ήταν άρρωστος, που είχε γκρίνιες γενικά, που περνάει άλματα, στάδια ανάπτυξης και όλα αυτά, εννοείται είχε πολύ γκρίνια και θα μπορούσα σε κάθε ευκαιρία να του δώσω την πιπίλα, αλλά θα ήταν χειρότερο. Οπότε προτίμησα λίγο να δυσκολευτώ και εγώ λίγες μέρες παραπάνω μέσα σε όλα. Με πιο πολλές αγκαλιές, πιο πολύ έτσι λογάκια, τραγουδάκια, κουνήματα, αγκαλίτσα από εδώ από εκεί, περπατήματα μέσα στο δωμάτιο, πέρα εδώ, πάνω κάτω, πάνω κάτω, ώστε να μην αναζητήσει την πιπίλα. Και τα καταφέραμε. Ναι. Αυτά. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο. Σας ζάλισα, μιλάω τόση ώρα πάλι, αλλά άμα με πιάσει, με πιάνει. Το ξέρετε, με έχετε συνηθίσει πια. Φιλιά πολλά και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα σε επόμενο βιντεάκι. Γεια σας.